Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επενέβεστε με κάθε ευκαιρία ότι υπηρετείται ένα σύστημα που βασισμένο στη λογική του ανταγωνισμού και με κίνητρο το κέρδος κινεί τα νήματα της προόδου της κοινωνίας. Ένα δείγμα προόδου είναι και ο υποσυζήτησης προϋπολογισμός. Για να τη δούμε αυτή την πρόοδο στο επίπεδο της οικονομίας και με ένα σύντομο παραλληλισμό. Απ' τη μία υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας ανενεργοί. Χιλιάδες εργοστάσια κουφάρια, επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα, στις κατασκευές, στο μέταλλο, στον νηματισμό, στο διατροφικό τομέα, στη μεταποίηση παντού. Γιατί αυτό? Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε ένα χωράφι που μπορεί να παράγει όλα αυτά που χρειαζόμαστε και να φάμε επαρκώς όλοι. Έχουμε το δυναμικό να το καλλιεργήσει, έχουμε το σπόρο, το νερό, τα μηχανήματα. Και έρχεστε εσείς στο κράτος και λέτε: Στοπ, δεν θα δουλέψει τίποτα, άρα δεν θα φάτε, γιατί δεν προκύπτει κέρδος για κάποιο παράσιτο. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι γνωστό, χιλιάδες άνεργοι, πίνα, εξαθλίωση, εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα. Ακόμα δεν αρχίσαμε την περιγραφή και άρχισε να βρωμάει πρόοδο η υπόθεση. Πάμε να δούμε και την περίπτωση της υγιούς οικονομίας που λειτουργεί στο άλλο το χωράφι. Εκεί που δηλαδή το παράσιτο βρήκε το πολυπόθητο κέρδος. Εκεί λοιπόν, και ενώ είναι ηλικιώδης η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, προσφέρει δηλαδή τη δυνατότητα εργασίας για όλους με όλο και λιγότερες ώρες, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι μισοί από αυτούς που θα μπορούσαν να εργάζονται μένουν άνεργοι, πεταμένοι και αυτοί στον κουβά της προοδευτικής εξαθλίωσης. Όχι γιατί δεν χρειάζεται το εργατικό δυναμικό, αλλά διότι κανονίσατε με τους νόμους σας οι υπόλοιποι να εργάζονται, οι υπόλοιποι μισοί να εργάζονται ένας για δύο, με το μισθό του ενός φυσικά. Άρα, πάμε να δούμε και λίγο πιο κοντά τη ρίζα της προόδου σας. Όσοι εργάζονται με την εργασία τους, παράγουν ένα οικονομικό μέγεθος που αφορά το σύνολο του παραγόμενου πλούτου. Αυτό είναι έτσι. Να συνεννοηθούμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε αν έχετε εφεύρει κάτι άλλο εσείς. Αν έχετε, να μας το πείτε. Από αυτόν βγαίνει το κέρδος των επιχειρήσεων, ο μισθός των εργαζομένων, ένα κομμάτι του μισθού που οι εργαζόμενοι το καταθέτουν στα ταμεία για να πάρουν κάποτε σύνταξη, ένα κομμάτι του μισθού που το αποδίδουν εμέσως φορολογίας στο κράτος για να τους το επιστρέψει παρέχοντας κρατικές υπηρεσίες, παιδεία, υγεία, επιδόματα ενεργείας, υποδομές ασφάλεια κτλ. Ένα μέρος επίσης από το μισθό των εργαζομένων γεμίζει τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΦΠΑ. Και εδώ ξεκινάει το μεγάλο πανηγύρι. Πάνω στις πλάτες αυτών που εργάζονται, είναι στημένο όλο το οικοδόμημά σας, το θεσμικό. Κοινοβούλια, ευρωκοινοβούλια, περιφέρειες, δήμοι, νομοσχέδια, τόνοι χαρτί με σχέδια, χιλιάδες ομιλίες. Όλοι σας με εξασφαλισμένο ισχυρό εισόδημα που είναι και το κίνητρο για να λάβετε τέτοιο σπουδαίο ρόλο, εργάζεστε πάνω στο πώς θα αποσπάσετε όλο και περισσότερα κομμάτια από τον παραγόμενο, από τους εργαζόμενους πλούτο και στο πώς θα το μετατρέψετε σε κέρδος στις τσέπες των παράσιτων που λέγαμε νωρίτερα. Προσπαθείτε με προϋπολογισμούς 30 ετών με το φετινό και παίρνετε κομμάτι-κομμάτι ό,τι κατέκτησαν οι λαοί με αντίβαρο τις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής που ανάγκασαν το σύστημά σας να υποχωρεί σε αγώνες και διεκδικήσεις. Θα τα είχατε πάρει όλα με έναν προϋπολογισμό. Αν δεν είχατε βρει τη στεναρή αντίσταση του ταξικού εργατικού κινήματος. Έχετε αγανακτήσει που δεν μπορείτε να το βάλετε στο χέρι. Ούτε σε κρίσεις, ούτε με καραντίνες. Συνεχίζετε βέβαια με πιο σκληρή καταστολή. Δεν μπορούμε βέβαια φυσικά να σας απαγορεύσουμε και το δικαίωμα στην ελπίδα, αν και η ιστορία δεν της αφήνει πολλά περιθώρια. Και ακριβώς επειδή όλα προκύπτουν από την εργατική δύναμη, όλοι σας ως κυβερνήσεις δώσατε στους επιχειρηματικούς ομίλους τους νόμους που χρειάζονται για να την ξεζουμίσουν στο έπακρο. Καταργήσατε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφαρμόσατε ελαστικές μορφές εργασίας για να κρύβετε πίσω από τα τετράωρα, 8 και 10 ώρες δουλειάς. Σπάσατε τον εργάσιμο χρόνο το 8ωρο, το απλώσατε σε όλο το 24ωρο, με σπαστά ωράρια, με εκπεριτροπή σε εργασία. Με ευκαιρία την πανδημία, εφήβρατε την αναστολή συμβάσεων για περιόδους χωρίς κέρδος. Εφαρμόσατε την τηλεργασία ως μέθοδο αξιοποίησης των εργαζομένων χωρίς χρονικά όρια. Ετοιμάζετε τώρα για τις απλήρωτες υπερορίες και πουλάτε στο λαό ότι θα μας φέρετε ανάπτυξη με περισσότερες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας την ώρα που ανοίξατε το δρόμο, η εργοδοσία να μπορεί να βγάζει δουλειά με έναν αντί για δύο και τρεις εργαζόμενους και με μισθό που τίνει στον κατώτατο. Στο επίπεδο δηλαδή που να μην μπορεί να αναπαράγει ούτε την ίδια του την εργατική δύναμη, να σηκωθεί στα πόδια για να πάει την επόμενη μέρα στη δουλειά. Και πάνω από, και από πάνω περισσότερους από αυτούς που στέλνετε στην ανεργία μέσα από αυτή τη διαδικασία, τους λέτε τώρα τέρμα το επίδομα ανεργίας, γιατί το δίνεται στα χέρια της εργοδοσίας με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν φτάνει που τσακίσατε το μισθό. Συνεχίζετε να ληστεύετε και εκείνα τα μέρη του μισθού που αφορούν στην κάλυψη των πιο βασικών αναγκών των εργαζομένων. Παρακαλώ. Στο ασφαλιστικό, μετά τη διαχρονική ληστεία των 200 δις που τα στείλατε
στις τσέπες τραπεζιτών και βιομηχάνων, γκρεμίσατε τις συντάξεις για την πλειοψηφία των συνταξιούχων στα κάτω από 700 ευρώ και την αθλειότητα των 500 ευρώ για 600.000 συνταξιούχους, αυτούς που έχτισαν την Ελλάδα. Τώρα μειώνεται 2 δισεκατομμύρια ευρώ τη δαπάνη για τις κύριες και 127 εκατομμύρια για τις επικουρικές συντάξεις. Και καλείται επίσημα τα κοράκια των ασφαλιστικών να βάλουν στο χέρι τα 100 επόμενα δισεκατομμύρια της επικουρικής της τρέχουσας γενιάς, αφού πρώτα νομοθετήσατε με βάση τις νέες εργασιακές σχέσεις να μην μπορεί να φτάσει κανείς στη σύνταξη. Και ενώ αυξάνεται τη φορολογία κατά 3,5 δισεκατομμύρια, μειώνοντας κι άλλο το ήδη μέσω αυτής της διαδικασίας πενιχρό εισόδημα, ευχαριστώ πολύ, όχι μόνο δεν δίνεται φράγκο για την υγεία, ακόμη και τώρα που με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, ο κόσμος πεθαίνει μαζικά, είτε λόγω της πανδημίας, είτε άλλοι χιλιάδες που δεν καταμετρώνται, λόγω επίκτητων του δρόμου ανάπτυξης ασθενειών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, ακόμη και τώρα αφαιρείται 600 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ από το σύστημα υγείας. Με τη μεγαλύτερη μείωση να αφορά, αν έχετε το Θεό σας, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τη ρίζα δηλαδή του δέντρου της υγείας του λαού μας. Μιλάμε για έγκλημα εκ προμελέτης, είστε αδίστακτοι. Και πού πάνε τα δεκάδες δις ευρωπαϊκά και εγχώρια που μαζεύτηκαν από το τσάκισμα του λαού μας, στα ίδια παράστα που μας έφεραν ως εδώ. Θα φέρουν την ανάπτυξη, αυτή που λέτε εσείς. Ούτε για αστείο, από ό,τι φαίνεται, όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι η καπιταλιστική κρίση όμως. Και άντε καλά η κυβέρνηση. Όλοι εσείς τα υπόλοιπα κόμματα τι προτείνατε? Επιπλέον κονδύλια ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι απορίας άξιο τι δεν καταλάβατε. Δεν ξέρετε εσείς ότι αυτό σημαίνει περισσότερες υπερορίες απλήρωτες, περισσότερους ανέργους χωρίς επίδομα, περισσότερα νοσοκομεία και σχολεία κλειστά, περισσότερα χρόνια δουλειάς και χαμηλότερη σύνταξη? Δεν παίζεστε. Αυτό λοιπόν το αρρωστημένο κατασκεύασμα, όλοι εσείς το ονομάζετε κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη? Το κέρδος 100-200, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε δευτερόλεπτα. Το κέρδος 100, το πολύ 200 μεγαλομετόχων να ρουφάει τις ζωές εκατομμυρίων? Το σάπιο σύστημά σας δεν έχει καμία άλλη προοπτική από το να πατήσει σύντομα τα όρια και της ανοχής και της αντοχής του λαού μας. Για την ασθένεια που προκαλεί στο σώμα της κοινωνίας μας το κέρδος και ο ανταγωνισμός, το εμβόλιο, να ξέρετε, και υπάρχει και είναι δυστυχώς για εσάς στα χέρια των εργαζομένων, των ίδιων δηλαδή των παραγωγών του πλούτου. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις για την οργάνωση του όσο πιο γρήγορου και αποτελεσματικού εμβολιασμού.